Υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του μέτρου για την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα μέτρο το οποίο, όπως αναφέρει ο πρόεδρος αγροτών ο Μουξάνδης, δεν θα ωφελήσει κατά κύριο λόγο τους ίδιους τους αγρότες. Το μέτρο αυτό δεν αφορά άμεσα αγρότες, αφορά κυρίως μεταποιητές και εμπόρους. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους αγρότες, γιατί προφανώς ο παραγωγός θα πουλήσει την ίδια τιμή το προϊόν στον μεταποιητή και από εκεί πέρα ο μεταποιητής, αν η συσκευασία του είναι καλή και η προβολή του προϊόντος είναι επίσης καλή, θα έχει ίδια ωφέλη αυτός. Όπως βλέπουμε, το μέτρο αφορά κυρίως επιχείρησεις που έχουν ένα μεγάλο κύκλο εργασιών, 200 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό φυσικά να υπάρχει από αγρότες και δυστυχώς δεν νομίζω να επιβοληθούν κάτι οι αγρότες από αυτό το μέτρο. Ο εμπόρος που θα κάνει, αυτός που θα κάνει την επένδυση αυτή, θα κοιτάξει να έχει κέρδη ο ίδιος του, όχι να μοιράσει τα κέρδη του με τον παραγωγό. Οφείλουμε εδώ πέρα σε κάποιες περιπτώσεις να μπορούσαμε με ομάδες παραγών ή με οργανωμένους συνεταιρισμούς να είχαμε πάει ένα βήμα περαιτέρω και εμείς. Αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το μόνο όφελος που θα έχει ο παραγωγός είναι ότι θα μπορεί πιο εύκολα να προμηθεύει την παραγωγή του. Το μόνο όφελος που θα έχει ο παραγωγός να μπορεί να προμηθεύει ευκολότερα την παραγωγή του. Να μην μένει στόκ, να μην χρειάζεται να πετάει παραγωγή. Αφού λοιπόν η παραγωγή θα καταναλώνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό ναι, είναι από τα θετικά. Αλλά στην ουσία τα άμεσα κέρδη θα τα έχουν οι εμπορικοί αυτοί που θα κάνουν τις επενδύσεις. Ένα από τα μέτρα τα οποία ζητούν οι αγρότες της Ξάνθης άμεσα να υλοποιηθούν είναι τα δημοπρατήρια των αγροτικών προϊόντων. Ένα από τα μέτρα που έχουμε πει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν με να θεσμοθετηθεί κάποια στιγμή, είναι να γίνει το δημοπρατήρια των αγροτικών προϊόντων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτό μάλλον θα αργήσει κάπως, θα ήταν θεμητό να ελέγχονται περισσότερο τα τιμολόγια που πουλάει ο παραγωγός προς τους εμπόρους. Γιατί η μεγάλη διαφορά γίνεται εκεί. Επειδή οι αγρότες, οι περισσότεροι είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν κόβουν ήδη τους παραστατικά. Πολλές φορές, ενώ πουλάνε ένα προϊόν με 1 ευρώ το κιλό, τα τιμολόγια που παίρνουν από τους εμπόρους είναι με 1,5 και 2 ευρώ το κιλό, για να έχουμε μεγαλύτερη επιστροφή ΦΠΑ. Αλλά αυτό δίνει την ευκαιρία στον έμπορο να πουλάει πολύ πολύ ακριβότερα το προϊόν. Εδώ ίσως θα έπρεπε λίγο να παρέμβει η πολιτεία με κάποια θεσμικά μέτρα. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά δεν έχουμε δει προς το παρόν να γίνεται τίποτα. Τέλος, αυτό που αναμένουν οι παραγωγοί είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2014-2019, η οποία θα φέρει θετικά πρόσημα και κατ' επέκταση ενίσχυση του εισοδήματός τους.